24ωρη πανελλαδική γενική απεργία λοιπόν πραγματοποιούν σήμερα από κοινού ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ΓΕΣΕΕ και ΠΑΜΕ. Είναι πολύ ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων. Να συνδεθούμε πρώτα με το Σύνταγμα. Εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης Στάθης που θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Την πρώτη 24ωρη γενική απεργία του 2013 πραγματοποιούν σήμερα τα συνδικάτα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Να πούμε ότι ήδη εδώ στην πλατεία Συντάγματος έχει καταφτάσει το μπλοκ του ΠΑΜΕ. Τα μπλοκ του ΠΑΜΕ, η πορεία του ΠΑΜΕ ξεκίνησε από την πλατεία Ομονία. Έχουμε ζωντανή εικόνα, Παναγιώτη. Βλέπουμε την διασταύρωση, νομίζω, Μητροπόλεως και στα δύο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και στη συνέχεια θα δούμε και στην, έξω από την Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος, διαδηλωτές που περνούν μπροστά από την Βουλή και συνεχίζουν προς το Ζάπιο που και παρατάσσονται, φωνάζοντας συνθήματα κατά των μέτρων λιτότητας. Να σου πω ότι στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε φορείες, πολεοδομίες, τοπική αυτοδιοίκηση και ΔΕΚΟ, εφοριακοί, καθηγητές, δάσκαλοι, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, δικηγόροι, μηχανικοί, τραπεζοϊπάλληλοι και πολιτές αγορών. Να πούμε για τους πολίτες ότι το μετρό, το τραμ και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος εκτελούν κανονικά δρομολόγια μετά την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης και επίταξή τους. Όμως τα δρομολόγια του μετρό από το σταθμό Δουκής Πλακετίας μέχρι το αεροδρόμιο δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απεργίας στον Προαστιακό και τον ΟΣΕ, ενώ κατά τη διάρκεια της απεργίας παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί συγκέντρωση του μετρό στο Σύνταγμα, τον Ευαγγελισμό, την Ομόνια, το Πανεπιστήμιο και το Μοναστηράκι, ενώ το τραμ από τα νότια προάστια σταματάει στην λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τα λεωφορεία κινούνται μετά τις 9, θα σταματήσουν να κινούνται μάλλον μετά τις 9 το βράδυ, ενώ όπως βλέπετε και από την εικόνα που σας δίνουμε, η πλατεία Συντάγματος έχει αρκετό κόσμο, οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα κατά των μέτρων λιτότητα. Έχει κόσμο και είναι ακόμα νωρίς, νομίζω, Παναγιώτη Στάθη. Τώρα η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί από κοντά, κατά πόδα στην πορεία του ΠΑΜΕ, και ο Βαγγέλης Γκούμας στην συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ ΑΔΔ στο πεδίο του Άρεως. Να ξεκινήσουμε από σένα, Κατερίνα. Ελένη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς εγώ βρίσκομαι ακριβώς μπροστά στην κεφαλή του ΠΑΜΕ, όπου με την κεφαλή στην Αλέκα Παπαρίγα ξεκίνησαν οι συνδικαλιστές, που είναι, όπως λένε, σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 15.000. Ξεκίνησαν γύρω μετά τις 10.30 από την Ομόνια. Ανεβήκαμε από τη Σταδίου και φτάσαμε στο Σύνταγμα. Όλα κυλούν ειρηνικά και ελπίζουμε, Ελένη, κυρίες και κύριοι, να κυλήσουν ειρηνικά και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα εδώ στο Σύνταγμα σήμερα. Περιμένουμε φυσικά να καταστάσουν εδώ και οι άλλες πορείες που εκεί όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης Γκούμας. Να πάμε και στο Βαγγέλη Γκούμα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Βαγγέλης Γκούμας? Δεν μας ακούει ο Βαγγέλης Γκούμας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πορεία, η συγκέντρωση και πορεία ΓΕΣΕΕ ΑΔΔ που ξεκίνησε από το πεδίο του Άρεως. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο Βαγγέλης ο Γκούμας. Ελένη, αν θέλεις. Ναι, Κατερίνα, σε ακούμε. Αν θέλεις να σου πω εγώ, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, πάνω από 5.000 είναι συγκεντρωμένοι στο μουσείο, γύρω στους 5.000 είναι στην Πατησίων και σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 2.000 είναι τα άτομα που βρίσκονται έξω από τη ΓΕΣΕΕ. Πάντως, Κατερίνα, όλη η Αθήνα είναι κλειστή. Όλη το κέντρο είναι όλο. Να πούμε ότι περιφερειακά υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τώρα μπορούμε να πάμε στο Βαγγέλη Γκούμα. Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο πεδίο του Άρεως, όπου συγκεντρώνται όλο και περισσότερα μέλη της ΓΕΣΕΕ ΑΔΔ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία. Τα πράγματα είναι ήρεμα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσει και ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στηλίτευσε την πολιτική της κυβέρνησης και ουσιαστικά. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Όσοι πίστεψαν τον Ιούνιο ότι ο Σαμαράς θα κάνει επαναδιαπραγμάτευση, ακόμα περισσότερο όσοι έδωσαν πίστοση χρόνου το Δεκέμβρη, πιστεύοντας ότι με τη δόση θα επανέλθουμε στην ανάπτυξη, σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα.